Καλημέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μύθους του Εσώπου. Θα σας διαβάσω το μύθο «Τα μικρά παιδιά και οι βάτραχοι». Μια καλοκαιρινή μέρα που έκανε ζέστη, μια παρέα παιδιών πήγε σε μια λίμνη για να παίξει και να κολυμπήσει. Τα παιδιά, αφού έκαναν το μπάνιο τους, κάθισαν στην παραλία και άρχισαν να πετάνε πέτρες στο νερό. Προσπαθούσαν να κάνουν τις πέτρες να αναπηδήσουν 2 και 3 φορές πριν βυθιστούν. Όποιος τα κατάφερνε, δεχόταν τα χειροκροτήματα των άλλων παιδιών. Μια παρέα βατράχων όμως, που ζούσε στη λίμνη, κινδύνευε από τα τρελά παιχνίδια των παιδιών. Όλα τα βατράχια, μικρά και μεγάλα, είχαν κρυφτεί πίσω από τα νερόχορτα. Οι πέτρες όμως συνέχιζαν να πέφτουν και να τεινάζουν νερά τριγύρω. Τότε ένας μεγάλος βάτραχος, γενναίος και σοφός, είπε στα παιδιά. Δεν θα σας διαβάσω τη συνέχεια. Θα γίνετε εσείς ο μεγάλος βάτραχος, ο σοφός, που θα πει στα παιδιά. Δηλαδή η εργασία σας θα είναι να μου βρείτε τη συνέχεια της ιστορίας. Καλημέρα και πάλι, σας την έσκασα.